Δεν ξεκαθάρισε ούτε στη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης τύπου αν οι διαιτητές του τελικού του κυπέλου θα είναι ξένοι ή Κύπροι. Ο πρόεδρος της ΚΟΠ, Κωστάκης Κουτσογκούμνης, έδειξε ενοχλημένος για το ότι εξελίσσεται σε μέγα θέμα, επισημένοντας ότι του προκαλεί αλλεργία η όλη συζήτηση. Έχω ειδοποιήσει τον υπεύθυνο της Επιτροπής Διαιτησίας της Κύπρου να είναι έτοιμος, ο κύριος Ράικφορντ. Έχω ειδοποιήσει την Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA να είναι έτοιμη. Θα πάρω την απόφαση μου εντός των επομένων λίγων ώρων, ίσως και ημερών, και θα δείτε τον διαιτητή την ημέρα του αγώνα. Ο πρόεδρος του Απόλλωνα Νίκος Κύρζης αρχίστηκε να στείλει εκ νέου μηνύματα στους οπαδούς των δύο ομάδων να καταστήσουν γιορτή τον τελικό. Είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία να δείξουμε σε όλον τον φιλάθλον κόσμο, σε όλη την Κύπρο, γιατί αυτή η ιστορία, γιατί αυτά τα δύο μεγάλα σωματεία θεωρούνται μεγάλα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αντιπρόεδρος της ΑΕΛ, Ανδρέας Γιάπας. Ελπίζομαι αυτό το κλίμα να συνεχιστεί και μετά τον τελικό, να πανηγυρίσει ο νικητής και ο ηττημένος να αποχωρήσει όμορφα ήσυχα να πάει στο σπίτι του. Οι προπονητές και οι αρχηγοί των δύο φιναλίστ τόνισαν ότι προετοιμάζονται για το μεγάλο ραντεβού, επισημένοντας και αυτοί πως το σημαντικότερο είναι να εξελιχθεί σε γιορτή της Δεμεσού και του ποδοσφαίρου.